Και μόνο η αναφορά τη Ελλάδα αυτή τη στιγμή στι παγκόσμιε συζητήσει είναι συνώνυμο τη οικονομική κρίση. Το γιατί το γνωρίζουμε πολύ καλά. Η ελληνική κοινωνία έχει βιώσει με μεγάλη σκληρότητα τι επιπτώσει τη κρίση. Μην φανταζόμαστε όμω ότι αυτό ισχύει για τον κάθε Έλληνα. Διότι υπάρχουν κάποιοι που όχι απλά δεν έχουν πάρει μυρωδιά τι σημαίνει οικονομική κρίση, αλλά αντίθετα ο τρόπο ζωή του είναι άλλο επίπεδου. Αρκεί λοιπόν να το διαπιστώσει ρίχνοντα μια ματιά στο παρακάτω βίντεο. Με τα ακριβότερα σπίτια στην Ελλάδα. Το συγκεκριμένο ακίνητο είναι μία από εκείνες τις περιπτώσεις που ό,τι και να πεις για να το περιγράψεις θα είναι λίγο. Μάλλον όποιες λέξεις και να διαλέξεις θα το υποβαθμίσεις. Με τιμή 15.600.000 ευρώ βρίσκεται στην περιοχή Χαλκίδα και απλά δείτε τη φωτογραφία και θα καταλάβετε. Περιοχή Καβούρη, Τιμή 17 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για βίλα 500 τετραγωνικών πάνω στη θάλασσα. Έχει τέσσερα υπνοδωμάτια, τζακούζι στο μπάνιο και τιμή 17 εκατομμύρια. Τα υπόλοιπα λόγια είναι περίτα. Η συγκεκριμένη βίλα βρίσκεται στα Λεγρενά και αποτελείται από 600 τετραγωνικά σε 10 στρέμματα οικόπεδο. Έχει θέα την παραλία και στο εσωτερικό της υπάρχει πισίνα, γήπεδα, 5 μάστερ υπνοδωμάτια, δωμάτια για το προσωπικό ενώ κοιτάει προς τον του Ποσειδών. Τιμή 20 εκατομμύρια ευρώ. Μπορεί να βρίσκεται ακόμα υποκατασκευή, αλλά ήδη η τιμή του είναι στα ύψη. Μιλάμε για ένα σπίτι στο καβούρι ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ. Με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική και κύριο συστατικό του την πέτρα, θα περιέχει άπειρα τετραγωνικά μέτρα χλειδής και καλοπέρασης, με πισίνες δεκάδες δωμάτια εκ των οποίων τα έξι θα είναι κρεβατοκάμαρες. Ό,τι πιο πλούσιο λοιπόν μπορεί να συναντήσει κανείς στην Ελλάδα σε σπίτι, χιλιά τετραγωνικά, δέκα υπνοδωμάτια, δεκαέξι μπάνια και βεσέ, γιγάντι η γενικά πολύ μα πάρα πολύ χλειδί, ανήκει στην οικογένεια Μαρτίνου και κοστίζει 33 εκατομμύρια ευρώ. Περιοχή Πικέρμη.